Το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης δεν θα γίνει ελληνικό, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη. Έχουμε μια πολύ κακή εμπειρία σε αυτή τη χώρα. Μην πάμε γιατί έγινε αυτό που έγινε. Υπήρξε μια απίστευτη αντίδραση μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ φορέων, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και επί 20 χρόνια. Αυτό το ακίνητο παρέμενε εκεί και το οποίο ήταν, άμα θέλετε, μια απίστευτη ντροπή για όλη την ελληνική δημοκρατία. Ο βουλευτής Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό Μεταφορών να αποκαλύψει τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την πρόταση που έχει καταθέσει τοπική αυτοδιοίκηση για την αξιοποίηση της έκτασης. Ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος το Φεβρουάριο του 2021 έθεσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένη μελέτη. Και μάλιστα αυτή η μελέτη διαπρότα από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. 5 διακριτές χωρικές ενότητες. 34% αποτελούσε και αποτελεί το χώρο του ενιαίου πρασίνου, 15% θεματικό πάρκο, 15% επιχειρηματικό πάρκο, το 20% περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και το 16% για τη μεταφορά διοικητικών λειτουργιών. Αυτή η διαδικασία της αξιοποίησης του αεροδρομίου είναι μια διαδικασία που θέλει διάλογο. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και ανοιχτοί στις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Και καλό είναι να μας την καταθέσει στο Υπουργείο Υποδομών αυτή την πρόταση, να συναντηθούμε μαζί τους και να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις τους. Έχει τεθεί εν γλώσση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως όφελε, γιατί διέπεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκεί από εκεί ξεκίνησε ο Δήμος Ηρακλείου τη συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα φαντάζομαι νομοτελειακά θα καταλήξει και στο Υπουργείο Υποδομών. Όπως ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής, υπάρχουν εκκρεμότητες στην πορεία προς την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει λυθεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που είναι το ιδιοκτησιακό, διότι υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας με το Υπουργείο Άμυνας, στο οποίο βρισκόμαστε διαπραγματεύσεις για να δούμε τελικά ποιοι χώροι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αποδεσμευτούν για αξιοποίηση και ποιοι όχι. Ο Υπουργός, απαντώντας την ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της Δανειακής Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που δεσμεύει τη συγκεκριμένη έκταση για την κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου. Υπάρχει αναβλητική αίρεση ή δεν υπάρχει στη Δανειακή Σύμβαση για την εκταμείευση των πόρων του Καστελίου? Τίθεται ένα αμφιβόλο ή όχι? Διότι, φωνάζω κύριε Υπουργέ, διότι 1,5 χρόνο υποτιμάτε την κοινοβουλευτική διαδικασία με αίτημα κατάθεσης εγγράφων. Επανειλημμένα σας έχω ζητήσει και σε εσάς και στο Υπουργείο Οικονομικών και πραγματικά και ως νέος κοινοβουλευτικός μου προκαλεί εξαιρετική εντύπωση, αλγινή θα έλεγα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τον λόγο ζήτημα. Καταθέσουμε όταν κρίνει η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να το καταθέσει μαζί με την EIB. Όταν θα προχωρήσει το έργο.